Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερα να βαζών φυλά τον αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται αναπαύσον και την ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδη και θας ο δύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παψώ. Νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ημών η αγνή και αγράντος παρθένος. Η θεώνα φράστος χίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελαιού σου δεόμεθα σου υπάρχουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Παύλου αρχιερέως και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτό παν πλημέλη μα εκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Παύλου αρχιερέως, αδελφού και σλειτουργού ημών γενομένου, και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Εμείς έχουμε υπόψη μας αυτό που λέει ο Χριστός, ότι ο καθένας φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο μεταβαίνει δια του θανάτου του φυσικού στην αιωνιότητα. Βέβαια, επειδή είμαστε άνθρωποι, κυριαρχούν και τα ανθρώπινα αισθήματα. Και όταν κανείς φύγει από τη ζωή σε μια όρημη πια ηλικία, πάλι λυπόμαστε για τη φυγή του, αλλά τότε κυριαρχεί η λογική. Και λέμε ήρθαμε, ζήσαμε, δημιουργήσαμε, φεύγουμε. Όταν όμως κανείς φεύγει νωρίς από τη ζωή και μάλιστα ξαφνικά και αναπάντεχα, όπως ο μακαριστός Μητροπολίτης Παύλος, τότε υποχωρεί η λογική και κυριαρχεί το αίσθημα του ανθρώπου. Η Εκκλησία σαν φιλόστοργη μάνα, και όταν φύγουμε από τη ζωή δεν μας ξεχνάει, και αυτό και έχει καθιερώσει τις προσευχές υπέρ των διακινημένων. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τους ψυχούς τους σκηνές των δικαίων, να του χαρίσει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και στους οικείους, ιδιαίτερα στη μάνα, να χαρίσει την παρηγοριά, την υπομονή και την ελπίδα. Και ευχόμαστε, αγαπητέ αδελφέ Παύλε, η μνήμη σου να είναι και αιώνια. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώθη μου. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώθη μου. Συμπληρώνονται τρεις μήνες σήμερα από την ισχύρη εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας κυρίου Παύλου. Ένας θάνατος, μια φυγή και πρόρη θα λέγαμε κατά το ανθρώπινο και ευνίδια, που βέβαια λείπησε το πλήρωμα της Μητροπόλεως Δράμας, που όπως αποδεικνύεται αγαπούσε και σεβόταν τον ποιμενάρχη του. Βέβαια πλήγωσε την οικογένειά του και ιδιαίτερα τη μάνα, γιατί λέει ο λαός μας
ότι είναι φυσικό πράγμα τα παιδιά να θάπτουν τους γονείς. Αλλά είναι αφύσικο το αντίθετο. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ να τελέσουμε το Τρισάγιο. Βλέπετε ότι η Εκκλησία σαν φιλόστοργη μάνα και όταν φύγουμε από τη ζωή δεν μας ξεχνάει, γι' αυτό έχει καθιερώσει και τις προσευχές υπέρ των γεκοιμημένων. Να ευχηθούμε ο Θεός να τον έχει κοντά του και στη μάνα να χαρίζει την υπομονή, την παρηγοριά και την ελπίδα, και η μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη να είναι αιωνία.